Γεια σας! Στο σημερινό review του Επιτραπέζουμε θα παρουσιάσουμε το Diamond. Ένα χαλαρό παιχνίδι εξερεύνησης για 3 έως 8 άτομα. Θεματικά είμαστε περιπετειώδεις εξερευνητές και θέλουμε να πούμε μέσα σε 5 διαφορετικά ορχεία να ανακαλύψουμε διαμαντάκια και να πάρουμε αυτά τα διαμαντάκια στο σεντούκι μας με σκοπό να είμαστε οι πλουσιότεροι παίχτες στο τέλος του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε πώς παίζετε. Στο παιχνίδι θα κάνουμε συνολικά 5 εξερευνήσεις. Δείχνουμε εδώ πέρα ένα παράδειγμα για 4 παίχτες, ωραία. Στην αρχή λοιπόν κάθε εξερεύνησης τι κάνουμε. Ανοίγουμε, έχουμε ένα ντεκάκι εδώ με κάρτες που έχουμε ανακατέψει και ανοίγουμε την πάνω-πάνω κάρτα. Για να δούμε. Πάνω-πάνω κάρτα λοιπόν, είμαστε στο πρώτο αρχείο, λέει ότι βρήκαμε 4 διαμάντια. Τι γίνεται λοιπόν. Εφόσον είμαστε 4 παίχτες και βρήκαμε 4 διαμάντια, πάρα πολύ απλά δίνουμε σε κάθε παίχτη ένα διαμαντάκι. Λοιπόν, τα κόκκινα διαμαντάκια, όπως δείχνουμε εδώ, έχουν αξία 1. Και τα κόκκινα διαμαντάκια έχουν αξία 1, τα λευκά διαμαντάκια έχουν αξία 5. Κάθε παίχτης λοιπόν παίρνει ένα διαμαντάκι, αλλά αυτά είναι εκτός σεντουκιού, που σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα ασφαλή και υπάρχει περίπτωση να τα χάσουμε. Λοιπόν, με το που γίνει αυτό, όλοι οι παίχτες αποφασίζουν κρυφά την ίδια ώρα, με αυτές εδώ τις δύο κάρτες, εάν θέλουν να παραμείνουν στο τούνελ, στο αρχείο για εξερεύνηση, για περαιτέρω εξερεύνηση ή να βγούνε για να ασφαλίσουν τα διαμαντάκια που έχουν πάρει ως τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα κάποιος παίχτης να βγει από το αρχείο. Θα δούμε στην πορεία γιατί έχει νόημα να βγει από το αρχείο κάποιος, έτσι. Οπότε, όλοι οι παίχτες αποφασίζουν την ίδια ώρα να μείνουν στο αρχείο. Διαλέγουν μια κάρτα και ναι, ακριβώς. Έχουν αυτές τις δύο κάρτες, διαλέγουν μία, κρυφά τη βάζουν μπροστά τους, ανοίγουν όλοι, έτσι, και αποφασίζουν να μείνουν στο αρχείο. Ανοίγουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο τη δεύτερη κάρτα. Βρήκαμε 11 διαμαντάκια. Ενδιαφέρον αυτό. Τι γίνεται τώρα. Επειδή είμαστε 4 παίχτες, κάνουμε μια πολύ απλή διαίρεση. 11 δια 4. Που σημαίνει ότι κάθε παίχτης παίρνει 2 διαμαντάκια, γιατί το πηλίκο είναι 2, οπότε 2, 4, 6, 8 και τα άλλα 3 διαμαντάκια τι γίνονται, πάνε πάνω σε αυτήν εδώ την καρτούλα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τώρα έχει νόημα κάποιος παίχτης να σκεφτεί να βγει εκτός αρχείου. Γιατί όποιοι παίχτες αυτή τη στιγμή βγούνε, θα ασφαλίσουν τα 3 διαμαντάκια τους και θα πάρουνε, θα βουτήξουνε αν θέλετε, τα άλλα 3 που έχουν απομείνει εδώ πέρα. Επειδή όμως και οι 4 παίχτες είναι λίγο άπλιστοι, αποφασίζουν και οι 4 να μείνουν στο αρχείο. Πώς γίνεται αυτό, ξανά. Διαλέγει κάθε παίχτης μία από τις δύο καρτούλες, έστω ότι διάλεξαν λοιπόν και οι 4 να παραμείνουνε, οπότε η εξερεύνηση συνεχίζει. Ανοίγουμε λοιπόν την επόμενη κάρτα, η οποία είναι ο πρώτος κίνδυνος. Βρήκαμε λοιπόν μια μεγάλη πέτρα που έχουν βάλει για παγίδα, έτσι. Λοιπόν, αυτή η πέτρα, αυτός ο κίνδυνος δεν μας δίνει κάτι, αλλά μας προειδοποιεί ότι παιδιά, αν συνεχίσετε και ανοίξετε ένα δεύτερο κίνδυνο, θα χάσετε όλα τα διαμαντάκια που έχετε μαζέψει ως τώρα. Το δεύτερο κίνδυνο με το ίδιο σχήμα. Το δεύτερο κίνδυνο με το ίδιο σχήμα, ναι. Όπως θα δούμε υπάρχουν διαφορετικοί κίνδυνοι. Έτσι. Επειδή λοιπόν τώρα λοιπόν οι παίχτες αποφασίσουν ξανά αν θέλουν να μείνουν ή όχι. Επειδή τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο πιο επικίνδυνα, αποφασίζουν για παράδειγμα, ο κόκκινος αποφασίζει να μείνει στο αρχείο, ο πράσινος αποφασίζει να μείνει στο αρχείο, έτσι, αυτό γίνονται παράλληλα. Οι άλλοι δύο ωστόσο αποφασίζουν να βγούνε. Θα το δείξουμε έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο κόκκινος και ο πράσινος έπαιξαν την κάρτα μένω στο αρχείο. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα για αυτούς τους δύο. Οι άλλοι δύο όμως που
Φοβήθηκαν λίγο και αποφάσισαν να φύγουν. Τι κάνουνε? Βγαίνουν από το αρχείο, οπότε τους βάζουμε στο κεντρικό ταμπλό για να δείξουμε ότι έχουν φύγει. Και ασφαλίσουν τα διαμαντάκια τους. Και από τα 3 διαμαντάκια που έχουν απομείνει εδώ, τα μοιράζονται. Επειδή είναι 2 που βγαίνουν την ίδια στιγμή, παίρνει 1 εξτρά ο καθένας και 1 διαμαντάκι μένει μέσα στο αρχείο. Οπότε, οι 2 παίχτες αυτοί πήρανε, ασφαλίζουν στο σεντούκι τους τα 3 διαμάντια που μάζεψαν και το 1 που πήρανε κατά την έξοδο. Αυτά τα διαμαντάκια μέσα στο σεντούκι είναι ασφαλή αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι 2 συνεχίζουν την εξερεύνηση. Εξακολουθούμε να ανοίγουμε κάρτες. Και βρήκαμε τώρα έναν δεύτερο κίνδυνο. Ο οποίος είναι ένας διαφορετικός όμως. Είναι ένα φίδι. Δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά μας λέει ότι αν βγει και δεύτερο φίδι, χάνουν ό,τι έχουν μαζέψει οι παίχτες. Οι 2 παίχτες που έχουν μείνει είναι αρκετά πιο ρυψοκίνδυνοι, οπότε συνεχίζουν την εξερεύνηση και βρήκανε 3 διαμαντάκια. Επειδή είναι 2 παίχτες τώρα στο αρχείο και όχι 4, θα πάρουν 1 διαμαντάκι έκαστος και 1 διαμαντάκι παραμένει στο αρχείο. Αυτή τη στιγμή διαλέγουν λοιπόν και 2 αν θα μείνουν στο αρχείο ή όχι και ο κόκκινος αποφασίζει, επειδή έχει ένα κακό προαίσθημα, να βγει από το αρχείο. Οπότε ο κόκκινος βγαίνει από το αρχείο, ασφαλίζει και τα 4 διαμαντάκια και παίρνει και τα 2 που έχουν μείνει στο αρχείο. Εάν έβγαιναν και οι 2 παράλληλα, θα έπαιρνε ένα κόκκινος και ένα πράσινος. Επειδή όμως ο κόκκινος είναι αμάγκας και βγαίνει μόνος του, παίρνει συνολικά 5 διαμαντάκια. Όσα μάζεψε στο αρχείο, συν τα 2 που πήρε κατά την έξοδο. Ο πράσινος συνεχίζει και όπως φαίνεται, δεν έκανε τη σωστή επιλογή. Γιατί βγήκε ο δεύτερος ίδιος κίνδυνος. Έτσι έχουμε 2 πέτρες, οπότε ο πράσινος χάνει όλα τα διαμαντάκια που μάζεψε, βγαίνει εκτός του αρχείου και το πρώτο αρχείο κλείνει. Επειδή μάλιστα και το πρώτο αρχείο κλείνει, οπότε συνεχίζεται τώρα η ίδια περιπέτεια άλλες 4 φορές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από άποψη πόντων, ο κόκκινος είναι μπροστά με, όπως μπορούμε να δει η κάμερα εδώ, με 6 διαμαντάκια. Ο πράσινος δεν έχει τίποτα γιατί τα χάσε όλα και οι άλλοι 2 έχουν από 4 διαμαντάκια έκαστος. Αυτή η πόντη βέβαια είναι κρυφή, έτσι. Λοιπόν, αυτή η περιπέτεια που δείξαμε τώρα επαναλαμβάνεται συνολικά 5 φορές. Ωραία, να πούμε λοιπόν τώρα κάποιες λεπτομέρειες. Στο παιχνίδι έχουμε συνολικά 5 διαφορετικούς κινδύνους, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε τη λάβα, την κόμπρα, την πέτρα, κάποια αγκάθια και αράχνες. Υπάρχουν 3 αντίγραφα από κάθε κίνδυνο και άμα βγουν βγει ο ίδιος κίνδυνος 2 ίδιες φορές, τότε η δεύτερη κάρτα φεύγει τελείως από το παιχνίδι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουμε ότι από εδώ και στο εξής υπάρχουν μόνο 2 πέτρες και όχι 3. Γιατί αυτές ανακατεύονται πίσω οι υπόλοιπες. Ακριβώς, γιατί μετά όλες οι κάρτες ανακατεύονται πίσω στον deck. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι τι θα βγει στο επόμενο αρχείο, στο νούμερο 2. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι πλέον υπάρχει μία πέτρα λιγότερη. Τέλος, η τελευταία κάρτα που θα εξηγήσουμε είναι τα relics. Τα relics είναι κάποιοι θησαυροί που άφησε πίσω ο προηγούμενος πολιτισμός που ήταν μέσα στο αρχείο και λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν συνολικά 5 τέτοια relics. Με το που βγει ένα relic, μένει μέσα στο αρχείο και εάν τη στιγμή που αποφασίζουν οι παίχτες αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν, εάν φύγει ακριβώς ένας παίχτης, μαζεύει και το relic. Τι σημαίνει αυτό? Και μόνο ένας. Και μόνο ένας. Τι σημαίνει αυτό? Εάν είναι και 4 μέσα, έστω ότι άνοιξε αυτή η καρτούλα και είναι και 4 μέσα, έτσι. Και έχουν μείνει και κάποια διαμαντάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, αν αποφασίσει ο Μοβ και ο Κόκκινος να βγουν έξω για να μαζέψουν
το Relic και τα τρία διαμαντάκια, βγαίνουν έξω, μαζεύουν ένα διαμαντάκι έκαστος, συν ό,τι είχαν πάρει από πριν, και το Relic παραμένει. Εάν όμως στην επόμενη κάρτα, στο τι ανοίγει άλλη μια κάρτα, έτσι, αν στην επόμενη κάρτα βγει μόνο ο πράσινος για παράδειγμα, μαζεύει ό,τι διαμαντάκια έχουν απομείνει και το Relic επίσης. Μόνο για αυτόν. Λοιπόν, υπάρχουν συνολικά 5 relics στο παιχνίδι. Τα τρία πρώτα relics που θα βγουν αξίζουν 5 πόντους. Ένα λευκό δηλαδή, ένα λευκό διαμαντάκι ή 5 κόκκινα διαμαντάκια, έτσι. Τα δύο τελευταία relics που θα βγουν αξίζουν 10 πόντους. Οπότε βάζουν ένα επιπλέον στοιχείο ρίσκου στο παιχνίδι, στο βγήκε relic. Θέλω να βγω. Ναι, αλλά άμα βγω, μήπως βγήκε ο άλλος παίχτης. Αλλά άμα είναι να βγει ο άλλος παίχτης, πρέπει να βγω και εγώ, για να μην το αφήσω το Relic. Οπότε βάζει αυτό το, βάζει αυτό το πολύ ωραίο στοιχείο στο παιχνίδι. Λοιπόν, και αυτό είναι όλο το game. Εξερευνούμε συνολικά 5 φορές. Εάν δούμε Relics και βγει μόνο ένας παίχτης στο παιχνίδι, αν βγει μόνο ένας παίχτης από το αρχείο, παίρνει όσα Relics έχουν εμφανιστεί. Εάν το αρχείο καταρρεύσει ή εάν το αρχείο καταρρεύσει και δεν πάρει κανένας στο Relic, τότε ό,τι Relics έχουν βγει χάνονται για πάντα. Και στο τέλος του παιχνιδιού μετράνε οι παίχτες όλα τα διαμαντάκια που έχουν στο μπαουλάκι τους και ο παίχτης με τα περισσότερα διαμαντάκια είναι ο νικητής. Είναι το Diamond λοιπόν ή Incan Gold σε κάποιες άλλες εκδόσεις. Είναι προσωπικά από τα πρώτα παιχνίδια επιτραπέζια που έπαιξα ποτέ μου και παραμένει ακόμη και σήμερα μία σταθερή αξία που θα την προτείνω με μεγάλες παρέες, γιατί παίζει ακόμη και με 8 άτομα και όσοι παίχτες και να παίζουν, ο χρόνος παίξηματος είναι ακριβώς ο ίδιος, γιατί παίζουμε όλοι και αποφασίζουμε παράλληλα. Γύρω στα 30 λεπτάκια δηλαδή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί και το προτείνω ανεπιφύλακτα σε παρέες που θέλουν να περάσουν καλά, να εξερευνήσουν, να διασκεδάσουν και φυσικά να γκρινιάξουν ίσως λίγο εάν η τύχη τους παίξει κάποιο άσχημο παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε!